Υπουργέ μου, καλημέρα. Καλώ ήρθατε, μέρα. κύριε Μηταράκη. Ποιο εδώ πέρα. Ε, να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε το μεταναστευτικό. Δεν σταμάτησε πριν το κορονοϊό. Έχουμε και τον κορονοϊό και το μεταναστευτικό. Αναγκαστικά πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Αντιμετωπίζουμε μία διπλή κρίση. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε κανένα κρούσμα στα κέντρα υποδοχή και φιλοξενία. Πού Α, δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο κρούσμα. Ναι, ενώ του ψάχνετε, του εξετάζει του ανθρώπου, είναι υπό αυτό, διότι. Εντάξει, ε. αυτοί που φτάσανε τι τελευταίε 15 μέρε είναι λίγοι σχετικά. Την... Του παλιού, δεν θα πει. Πλήμα. Αυτοί έχουν ελεγχθεί όταν ναι, έχουν ναι. φτάσει μέχρι στιγμή. Δεν έχει αναφερθεί κανένα κρούσμα Μάλιστα. σε κανένα νησί Ούτε αυτή τη στιγμή. Ούτε από στιγμής... νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή με στην εβδομάδα ότι υπήρχε. Όχι, μέχρι στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί κανένα κρούσμα. Δεν εμπευβαιών, το βεβαιώ. Βέβαια, η αλήθεια είναι γιατί θέλω να είμαι ειλικρινή στη ζωή μου. Ότι από τι αρχέ Φεβρουαρίου είχαμε πει ω κυβέρνηση και είχαμε τότε υπογράψει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι είναι απαραίτητο στα νησιά αυτέ οι ανοιχτέ δομέ να κλείσουν και να αντικατασταθούν με μικρότερε, κλειστέ και ελεγχόμενε. Ναι. Δυστυχώ θυμάστε τι αντιδράσει τότε, όταν έλεγα και εγώ και ο κυβερνητικό εκπρόσωπο αρχέ Φεβρουαρίου ότι ο λόγο τη ΠΝΠ είναι η δημόσια τάξη και η δημόσια ασφάλεια και η δημόσια υγεία. Τότε μερικοί, κυρίω ε, λαϊκίζονται σε τοπικό επίπεδο, θεωρούσαν ότι είναι τα βάζουν. Δεν πέραν πέραν, μάρκουσί, έχει μάρκουσί, έχει τώρα... Κύριε right. Καμπουράκη, Σολδέκη. Χρειάζεται να είμαστε λίγο ειλικρινεί με τον κόσμο. Να είμαστε. Ότι είναι σημαντικό στα νησιά να μην υπάρχει κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Με τώρα γιατί το επαναφέρετε αυτό. Γιατί χτε δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από ένα δήμαρχο και μου λέει γιατί δεν έχω κλείσει τη δομή και γιατί κυκλο... δεν υπάρχει προστασία. Και του εξηγώ. Για ποιο αυτό... πράγμα. Ποιο... Μα ζητήσανε ένα συγκεκριμένο δήμαρχο, δεν yeah. έχει σημασία ποιος, να υπάρξει ένα αποκλεισμό τη δομή, για την προστασία και τη δομή και αυτό για που είναι εκτό τον κορονοϊό. Yeah. Και... Είπαμε ότι δεν υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα στι ανοιχτέ δομέ. Άρα, σημαίνει ότι στα νησιά εξακολουθούν οι άνθρωποι αυτοί όπω κυκλοφορούσαν πριν κυκλοφορούν οι και κυκλοφορούν τώρα. Και το... τι κάνουμε. Οι νέε αφήξει των τελευταίων 15 ημερών κρατήθηκαν ξεχωριστά. Κατά συνέπεια, αυτοί που φτάσαν τι τελευταίε 15 μέρε δεν έχουν αναμειχθεί με του ήδη διαμένοντε στι δομέ. Yes. Και αυτό έγινε και εμένα, ώστε αν έχει έρθει κρούσμα στη χώρα μα από το εξωτερικό, που μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί, να μην επηρεάσει Άρα, το ελληνικό Αν έρθει σήμερα νησί, δε, από την σήμερα, Ελλάδα θα έρθει. Σήμερα, θα έρθει. Ξε, σήμερα ξεκινάμε τις μετακινήσεις από τα νησιά αυτών που ήρθαν μετά την 1η Τρίτου, οι οποίοι πάνε σε κλειστά κέντρα, στις Σέρες και στη Μαλακάσα. Ως... Σήμερα ξεκινάει αυτό, σε λίγο η διαδικασία. Ξεκι... Πρέπει ήδη να έχει ξεκινήσει πώς. το πρώτο καράβι από την... Πώς. Πώς. Ξεκινάμε με 450 άτομα τα οποία φεύγουν από τη Λέσβο και μέσα στη βδομάδα θα φύγουν και οι υπόλοιποι που έχουν έρθει από πρώτη. Άρα σήμερα τι περιμένουμε, 450 από τη Λέσβο που θα μοιραστούν στα δύο κλειστά κέντρα, Σεσέρες και Μαλακάσα. Αυτοί θα πάνε, θα πάνε στα δύο κέντρα αυτά και όσοι Πολύ, έχουν. χωρί διαχωρισμό, έχει, δεν έχει δικαιώματα, δεν δεν τέρα, Όσοι τελείως. έχουν έρθει μετά την πρώτη τρίτου, εφαρμόζεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την... Και πώ θα μείνουν εκεί μέσα. Θα μείνουν και θα ξεκινήσει η διαδικασία τη επιστροφή του στι χώρε προέλευση. Θα πάμε πάλι σε αυτό. Αυτό είναι το 50%. Το άλλο 50%. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήδη στι δομέ, στα νησιά, όπω του ξέρουμε κτλ. Και, και εκεί μπορεί να εμφανιστεί και κάποιο κρούσμα. Ποια είναι η πρόβλεψη βλέποντα και κάνοντα, τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή. γιατί Είναι και ένα μεγάλο πληθυσμό βέβαια. Είναι ένα μεγάλο πληθυσμό, αλλά βλέπετε και στα πλάνα yeah. σε τι δύσκολε συνθήκε λειτουργούν αυτέ οι ανοιχτέ δομέ. Yeah. Εγώ τι θεωρώ ότι είναι σε απαράδεικτε συνθήκε mm -hmm. και αυτό ήταν βασική προτεραιότητα τη κυβέρνηση φέτο, το 2020, να τι έχουμε κλείσει. Αυτή τώρα είναι μια ανοιχτή δομή. Υπάρχει η οποία λαμβάνεις... και μια ενίσχυση προσωπικού υγεία, παραδείγματο χάρη τώρα που ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση. Έχουμε ζητήσει και θα υπάρχει ενίσχυση και θα υπάρχει και ειδική πρόβλεψη υγεία για τι δύο που mm -hmm. τώρα ανοίγουν στι Έρε και στη Μαλακάσα, που είναι πληθυσμοί που μόλι ήρθαν για να υπάρξει πρόβλεψη. Και γενικότερα όμω υπάρχει μια ενίσχυση των υποδομών. Θα σα αν κορονοϊό και χρειαστεί θεραπεία, έχει τρία νοσοκομεία αναφορά και στη Θεσσαλονίκη. Στα, και στα, νησιά στην νοσο... στα νησιά υπάρχουν, υπάρχουν νοσοκομεία αναφορά. Μέχρι στιγμή, όπω γνωρίζετε, έχουμε μόνο ένα κρούσμα στη Μιτιλίνη, από ό,τι γνωρίζω, το οποίο Α, δεν, δεν έχει καμία σχέση με τι ναι. μεταπτύσσει. Αυτά τα κλειστά που ήταν να γίνουν στο νησί θα γίνουν, δεν θα γίνουν, τι θα γίνουν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι όλοι όσοι. Συνεχίζονται οι εργασίε, είναι σταματημένε. Αυτή τη στιγμή δεν συνεχίζονται οι εργασίε. Έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργό από του Δημάρχου και από τον Περιφερειάρχη να μα προτείνουν. Τον ακριβή τρόπο που θεωρούν οι τοπικέ κοινωνίε ότι ανταποκρίνεται στι δικέ του απαιτήσει. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή, εμεί θέλαμε από τι αρχέ Φεβρουαρίου να θωρακίσουμε τη χώρα για δύο κινδύνου που βλέπαμε και του δύο. Βλέπαμε την ένταση που υπήρχε στη Συρία και τη ρητορική τη γείτονα χώρα, η οποία δεν εμφανίστηκε mm -hmm. τι τελευταίε μέρε. Είναι μια ρητορική που κρατάει εδώ και μήνε. Mm -hmm. Και τον επικείμενο κοροναϊό. Προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε τα νησιά νωρί για να μην έχουμε κίνδυνο. Δυστυχώ, σηκώθηκαν οι αντιδράσει που είδατε. Και ναι. τώρα βλέπουμε ότι δεν έχουμε το βαθμό θωράκιση που θα θέλαμε. Καταλαβαίνετε, βέβαια, Ειλκρίνια. ότι τώρα με αυτό που λέτε ουσιαστικά παραδέχεστε ότι η κυβέρνηση απέναντι στι εντονότητες αντιδρασει αντιδράσει έκανε ένα-δύο-τρία βήματα πίσω. Εχε, Τι απαντάτε εχε. σε αυτό. Μα, δεν είναι δεδομένο ότι έχουμε, αυτή τη στιγμή τελειώσαμε την πρώτη φάση των εργασιών, αλλά δεν έχουμε συνεχίσει, δεν έχουμε ολοκληρώσει περιφράξει. Παραδείγματο χάρη, αν θέλαμε σήμερα να στήσουμε σκηνέ για αυτού που έχουν έρθει, ώστε να είναι ξεχωριστά από τον γενικό πληθυσμό στον χώρο των νέων δομών, αυτή η περίφραξη δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αυτή τη στιγμή, ξέρετε, και όλη η έμφαση που δίνει η ελληνική αστυνομία, η οποία έχει την ευθύνη στη ρίξη τάξη. Και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνε συμφωνούν αυτό. Τώρα, υπουργέ, μισό λεπτό. Τώρα, ναι. αυτή τη στιγμή, εάν δείτε μια βάρκα, πέντε βάρκε και έρχονται από απέναντι με τα ντρόν και με τα τέτοια. Πα, π, παίρνετε τηλέφωνο του Τούρκου και λέτε, παιδιά, μαζέψτε του. Του μαζεύουν. Ε, αντιδρούν κάποιε φορέ, κάποιε φορέ δεν αντιδρούν, αλλά από εκεί πέρα το δικό μα λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό Εντάξει. έχει εξουσιοδότηση από το Κισέα να εφαρμόσει τα μέγιστα μέτρα αποτροπή. Ε, κάτι βλέπουμε, δουλεύει δηλαδή. Δουλεύει πολύ έντονα η ασφάλιση ε, 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 Όχι, γιατί δηλαδή λέω για εμά, για, για, για εμεί δουλεύουμε και με το παραπάνω. Κάτι δουλεύει και με την ιστορία απέναντι στα νησιά και μετά την, μετά την και δε, εντολή των Ορντογάνων Το κλείνω. Το, το, το γεγονό ότι η χώρα μα αντιμετώπισε την κρίση από την πρώτη μέρα τόσο αποφασιστικά ευνηδίασε. Ναι. Ευνηδίασε και γι' αυτό υπήρχε μια λογική στο στον εύρο, εύρο. Θα πάμε και στον Εύρο. Στον εύρο τώρα, τι περιμένετε. Τώρα ε. δεν είναι δική σου δουλειά, έγινε στρατιωτική και αστυνομική δουλειά. Αλλά... Ε, καλά είναι και το κύριο αλλά... Μουδεράκη. Ε, δεν είναι πάνω στο φράχτη ε... άνθρωπο, αλλά ε... πρέπει να μα πείτε. Κατά, θέλω να πω ότι ήταν εντυπωσιακή η αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων και σωματών ασφαλεία. Ήταν εντυπωσιακή. Και αυτή τη στιγμή ενισχύουμε διαρκώ την οχύρωση του Εύρου, ενισχύουμε διαρκώ την παρουσία δυνάμεων. Έχουν έρθει πλέον και οι πρώτε δυνάμει τη Frontex που είναι στην πρώτη γραμμή. Η Ευρώπη αντέδρασε και νομίζω ότι έχει αλλάξει όλη η συζήτηση στην Ευρώπη πλέον για το μεταναστευτικό απόρριτο. Λυπάμαι, γιατί α, έχετε το νέο σύμφωνο ασύλου εντωμεταξύ. Πολύ, πολύ περισσότερο έτσι. από αυτό. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη πλέον έχει αντιληφθεί αυτό που αντιλαμβανόμαστε για στην Ελλάδα, ότι το μεταναστευτικό που ξέραμε δεν υπάρχει πλέον ω θέμα. Πλέον είναι θέμα ασφάλεια. στη στις... συμφωνία που θα πάνε να κάνει στις... τον Ερντογάν, εάν έχει αντιληφθεί. Συμφων... Και τι έχει αντιληφθεί. Θεωρώ πάντω ότι η Ευρώπη είναι πλέον πολύ πιο αποφασισμένη σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι η ασφάλεια των συνόρων. Είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα που δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Από μόνο η ανάγκη mm -hmm. των επιστροφών, όχι μόνο μέσω Τουρκία όπω γινόταν με την κοινή ανακοίνωση, στο βαθμό που γινόταν, yeah. αλλά η ανάγκη πλέον η Ευρώπη να επιβάλλει στι τρίτε χώρε, εκεί που έχουμε σχέσει, θέλουμε ανθρωπιστική βοήθεια, έχουμε πολιτικέ σχέσει, yeah, έχουμε οικονομικέ σχέσει. Να είναι τους. προαπαιτούμενο η αποδοχή των υπηκών του. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική yeah. συνάλλαγη yeah. yeah, και, και θεωρώ πλέον και ότι η Ευρώπη θα μπει σε λογική υποχρεωτική. Συνεισφορά Άρα, να υπάρχουν παραπάνω χώρε που θα δέχονται πρόσφυγε yeah, yeah, και μετανάστε. Γενικότη... Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Η Ελλάδα πλέον έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε οι χώρε πρώτη υποδοχή. Να σηκώνουμε όλο το βάρο ή δεν μπορούμε, όπω έγινε με τη συμφωνία του 2016, τα πέντε νησιά του Αιγαίου να σηκώνουν όλο το βάρο τη ευρωπαϊκή μετατοχή. Θα αλλάξει και Αυτά το θέμα θα... του και... Εύρου, από πού θα περνάνε, προκειμένου να προχωρούν αυτέ οι διαδικασίε. Γιατί τώρα ξέρουμε ότι με βάση την κοινή δήλωση Ευρώπη-Τουρκία, ότι δεν μπορεί, εάν έχουν περάσει από τον Εύρο, παραδείγματο χάρη, να του μετακινήσει. Ότι αυτό ισχύει μόνο για τα νησιά, να το πω απλά. Θα αλλάξει αυτό, έχουμε βάσει μας ελπίδε από αυτό. Είναι υποχρεωτικό να αλλάξει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ότι οι επιστροφέ γίνονται μόνο από τα νησιά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ότι τα νησιά μα μπορούν να γίνονται οι αποθήκε ψυχών όλη τη Ευρώπη. Σύμφωνοι. Λοιπόν, και τώρα παίρνει την Υπουργή σήμερα από τη Μυτιλή από τη... Συνολικά, Λέσβο. Παίρνουμε συνολικά 15.000 μέσα στο τρίμηνο. Εντάξει. Είναι ο, η μεγαλύτερη Λέσβο, που έγινε ποτέ στα νησιά. Ή από και του πα τη και η πισία από αυτού είναι Νιγηριανοί και Μαροκινοί. Και, και να κοντάλεσαι. Ναι. Μπορούν. Υπάρχει συμφωνία να φορτώσει ένα αεροπλάνο με Νιγηριανού και του πάει του προσγειώσει στην Νιγηρία. Έχουμε ζητήσει έκτακτη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Frontex για αυτέ τι επιστροφέ. Τι παίρνει. Ευρωπα... Οι παίρνει. Η Frontex... Οι Πακιστάνοι δεν παίρνουν κανέναν. Η... η, η Ευρώπη κεντρικά έχει δυνατότητα κάποιων επιστροφών. Έχουμε ζητήσει έκτακτη στήριξη. Έχει γίνει δεχτή σε υπηρεσιακό επίπεδο να μα στηρίξει η Ευρώπη σε αυτέ τι επιστροφέ. Βέβαια, τις να πούμε επιστροφές. ότι αν τίθεται ζήτημα πραγματικά ασύλου, δεν είναι ότι με το που πάνε κάπου μπορείτε να του πάρετε και να του γυρίσετε πίσω. Εκτό αν είναι οικειοθελεί επιστροφέ και αν α, συμπίπτει πράγματα στοιχεία ότι δεν κινδυνεύουν στη χώρα που την Ελλάδα, οποία ε, προέρχονται. Να το η, πούμε η αυτό. Η θα μένουν και λίγο εδώ. Η, για... Μα θα η... μένουν η, και λίγο η, εδώ. Δεν μπορεί να βάλει απλά στην αεροπλάνα και να του γυρίσει πίσω. Η, η Ελλάδα, απο από 1η Μαρτίου έχει αναστείλει τη διαδικασία yeah. ασύλου. Yeah. Θεωρούμε ότι αυτοί που μπαίνουν από 1η Μαρτίου και γι' αυτόν τον ένα μήνα δεν είναι ατομικά προσερχόμενοι πρόσφυγε οι οποίοι ζητούν διεθνού προστασία, αλλά αντίθετα χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούνται από γείτονα χώρα για γενικότερε βιοπολιτικέ επιδιώξει. Άρα και για μα έχει αλλάξει ο τρόπο που Και αντιμετωπίζουμε τι Και αυτόν που δεν το δεχτεί, ένα που είναι από το Μαλάουι, που δεν αυτό. Θα μείνει εδώ τώρα αυτό, έτσι. Έχει λήξει το θέμα. Δεν έχει λήξει κανένα θέμα. Για μα η επιστροφή αυτών που έχουν μπει από 1η Μαρτίου είναι μια προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Για σε ένα μήνα, δικό. βέβαια. Που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην ολοκληρωθεί κάποια διαδικασία. Επειδή πρέπει να περάσουμε σε διάλειμμα, όντω, ένα μήνυμα μόνο πολύ σύντομα για του νησιώτε. Κινδυνεύουν γιατί τελικά είπαμε δεν μπορούμε να κλείσουμε κανέναν πουθενά, δεν έχουμε έτοιμε δομέ. Ένα μήνυμα από εσά προ του νησιώτε. Το μήνυμα στου νησιώτε είναι ότι ξεκινάμε μια πολύ σημαντική αποσυμφώρηση. Έχουμε πει στο πρώτο τρίμηνο θα έχουν φύγει συνολικά 10.000 άτομα από τα νησιά ναι. και ξεκινήσαμε και το πρόγραμμα για 5.000 εθελοντικέ επιστροφέ. Και δεν είναι το μόνο που σχεδιάζουμε. Σχεδιάζουμε τα, για το. 50 με 35 λεπτά από τι 40.000 ναι. θα φτάσουμε, Θα, ο στόχο μα ήταν να φτάσουμε κάτω από 20.000 μέσα στο 2020. Ναι. Σε αυτό όμω χρειαζόμαστε τα κλειστά κέντρα. Είναι απαραίτητο μέτρο αποτροπή των ροών. Θα ξαναδούμε μάτια στα μάτ νησιά. Εγώ δεν θέλω να δούμε ξανά μάτια πουθενά. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο. Είναι όπω και με τον κοροναϊό. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπιση τη κρίση. Κάποια στιγμή αυτό δημιουργεί κάποιε τοπικέ αντιδράσει. Το θέμα δεν είναι αυτή η στιγμή να έχουμε τοπικέ αντιδράσει. Να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα κεντρικό σχεδιασμό για, για την αντιμετώπιση τη κρίση. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.